Κρατάμε ανοιχτό το φάκελο της οικονομίας, διότι τα μακρά κοντά έχουν γίνει. Επικρεμάται η σπάθη του μηχανισμού στήριξης και το πρόστιμο των 36 εκατομμυρίων από τις Βρυξέλλες, εάν έως στις 15 Δεκεμβρίου δεν λάβουμε μέτρα. Το Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Πυλικό, φιλοξενούν απόψη το μέσα στα γεγονότα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ξεκινήσουμε από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Καταρχήν, πώς τις αντικρίζει η ΟΕΒ? Οι τρεις βασικές προτάσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την παγωποίηση του κρατικού μισθολογίου, εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αρκετή η παγωποίηση για δύο χρόνια. Δεν θα έχει τα αποθούμενα αποτελέσματα και για να έχει αποτελέσματα πρέπει να είναι τουλάχιστον για τρία χρόνια και να ισχύει και για τον δημόσιο και για τον ημιδημόσιο τομέα. Δεύτερον, όσον αφορά την φορολόγηση των ιδιωτικών υπαλλήλων, οι οποίοι μέχρι τώρα είναι μόνο αυτοί που έχουν επομισθεί τα βάρη και έχουν μπει στην ανεργία λόγω της κρίσης, θεωρούμε τελείως άδικο αυτή τη φορολόγηση. Δεν φτάνουν τα τόσα κακά που συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και τα αρνητικά. Δεν μπορεί να έρθει και να φορολογήσει για να συντηρήσει αυτήν τη σπάταλη μηχανή, την κρατική. Και τέλος και κυριότερον, έχουμε έντονη άποψη και έντονη αντίθεση σε ό,τι αφορά την φορολογία των επιχειρήσεων αναλόγως του κύκλου εργασιών τους, διότι πραγματικά εκεί για δύο κύριους λόγους. Πρώτον, οι επιχειρήσεις, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται, οποιαδήποτε μεγέθους και να είναι αυτές, είναι οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά, η φορολογία, όπως θέλετε ονομάστε την. Και σίγουρα μου φαίνεται και λίγο πρόχειρη η εξαγγελία, διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι τραγελαφικές οι καταστάσεις, όπου πολύ πιθανόν ο κύκλος εργασιών να είναι μεγάλος, το κέρδος ανύπαρκτον και δεν φτάνει που θα έχεις κάνει ανύπαρκτον κέρδος ή ζημιά, να έρθεις να φορολογηθείς και από πάνω, οπότε η ζημιά σου θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Επειδή λέμε να υπάρχει ισορροπία, αυτό είναι το επιθυμητό, κύριε Πύλικε. Εάν, για παράδειγμα, αυτή η πρόταση, ό,τι αφορά την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων, γινόταν επί τη βάση των κερδών και όχι του τζίρου, αυτό θα ήταν μια, αν θέλετε, συμβαστική πρόταση που θα σας ικανοποιούσε. Ακριβώς, κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει το κράτος, και όταν λέω κράτος εννοώ και την κυβέρνηση και τη Βουλή, είναι οι ούτω καλούμενες ισορροπίες. Δεν σημαίνει επειδή θα απαγωποιηθούν οι μισθοί, θα πρέπει να φορολογηθούν και οι επιχειρήσεις. Δεν σημαίνει επειδή κάποιοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν τους πολύ ψηλούς μισθούς τους χωρίς να αυξάνονται, θα πρέπει να πληρώσουν οι υπαλλήλοι του ιδιωτικού τομέα. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν χρειάζονται φορολογία. Αυτό που θέλουν είναι κάποια κίνητρα, κάποια ανάπτυξη. Και μόνο δι' αυτής και αφού πραγματοποιήσουν κέρδη και αφού αναπτυχθεί η οικονομία. Να συνεισφέρουν. Ναι, έτσι. Αλλά όχι για σκοπούς ισορροπίας και το έχουμε παρατηρήσει αυτόν. Κάθε φορά που πάει να ληφθεί έναν μέτρο το οποίο είναι επάναγκες, και επειδή άκουσα προηγουμένως και για κοινωνικό διάλογο και για χαυροδιαφυγή, δεν έχουμε χρόνο. Ούτε για το έναν ούτε για το άλλο. Τώρα, αυτό είναι το επόμενο μου ερώτημα, κύριε Πύλικε. Έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει. Προτάθηκαν κάποια μέτρα εκ μέρους του Υπουργού χθες. Εγώ θα έλεγα ένα βήμα προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω, θα είναι. Αν και δεν είναι μόνιμου χαρακτήρα, ούτε διαρθρωτικού, είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν ξέρουμε πόση αποτελεσματικότητα θα έχουν. Έστω όμως και με αυτά τα μέτρα θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το μηχανισμό στήριξης ή είναι αργά ήδη, λέτε? Ότι είναι αργά είναι, μπορεί τα δημοσιονομικά με τον α ή β τρόπο να τα φέρουμε κάπως σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Όχι ότι θα κάνουμε πλεονάσματα. Σε διαχειρίσιμη κατάσταση μπορεί να τα φέρουμε τους επόμενους 2-3 μήνες. Όμως, πρώτον, τα μέτρα πρέπει να είναι μόνιμου χαρακτήρα, όπως μας ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον και κυριότερο, θα πρέπει να δούμε και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Υπάρχουν εκεί κάποια προβλήματα λόγω και του κουρέματος του ελληνικού χρέους. Ελπίζω και η ΕΤΙΚ να δει την κατάσταση που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα. Έχουν ξεκινήσει κάποιες επαφές και ελπίζω και εκεί το εργατικό κόστος να εκλογικευτεί και να μπορέσουν και οι τράπεζές μας να προχωρήσουν να επιβιώσουν. Διότι σήμερα οτιδήποτε μέτρα για να πάρθουν, οποιαδήποτε νέα κίνηση γίνει για διόρθωση των δημοσιονομικών, εάν το τραπεζικό και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα δεν είναι υγιές για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της οικονομίας, πάλι θα περιπέσουμε σε ύφεση και πάλι τα προβλήματα δεν θα λύονται ενώ η οικονομία είναι σε ύφεση. Υπάρχει δυστυχώς πολύ άσχημη κατάσταση και η ΟΕΒ νιώθει πολύ έντονα με αυτή την προσπάθεια που γίνεται κάθε φορά για να υπάρχει
ισορροπία ή ούτω καλούμενη εξισορρόπηση μέτρων. Θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι σε αυτό. Φυσικά αυτό να το συνεισφέρουν πράγμα όλοι. Που συμβαίνει, κύριε Πύλη, και προφανώς δεν θα τετραγωνίσουμε. Ναι, αλλά δεν μπορείς να φορολογήσεις κάποιον ο οποίος κινδυνεύει αύριο να βρεθεί χωρίς δουλειά, είτε είναι ψηλόμισθος είτε είναι χαμηλόμισθος. Δεν μπορείς να φορολογήσεις κάποιον ο οποίος επικρέμεται η σπάθη της ανεργίας. Δεν μπορείς να φορολογήσεις μια επιχείρηση η οποία στην Κύπρο, να θυμίσω και πάλι ότι μιλούμε, ο μέσος όρος του μεγέθους της κυπριακής επιχείρησης είναι εργοδοτούν κάτω από 5 άτομα. Αυτούς τους ανθρώπους που όλη μέρα εργάζονται, να έρθεις να τους φορολογήσεις βάσει του κυπριακού. Είναι οικογενειακές και πολύ μικρές επιχείρησεις για να βγάλεις από εκεί. Έχουν στραγγίξει, λέτε λοιπόν. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Απόψινή σας παρουσία, τη ζωφερή εικόνα και τις δύσκολες μέρες που διάγουν εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.